Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είχε καιρό να έρθει ο Πατριάρχης, το πολλές δεκαετίες. Βασικά να πούμε ότι το 1991 είχε έρθει σαν Μητροπολίτης της Χαλκιδόνας και συνόδευε τότε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, αν θυμάστε. Ναι. Και μετά ήρθε το 2002, διότι τον είχε τιμήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είχε κάνει τα εγγένεια για το Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ήταν τότε πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αν θυμάστε, ο κύριος Μπαγιάτης. Και τώρα είναι η δεύτερη επίσημη. Το 1991 το θυμάμαι. Το θυμάστε. Ήμουνα εκεί, διότι είχαμε πάρει το Μητσοτάκη από κοντά και περιμένω να κάνει καμιά δήλωση και δεν έκανε. Το 2002 όμως αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι, είχε έρθει κι όμως. Είχε έρθει και μάλιστα είχε θεμελιώσει το Πανθεσσαλικό Στάδιο, διότι μετά έγιναν οι αγώνες το 2004 και ήταν η πρώτη φορά που επισκέπτηκε την πόλη μας. Και τώρα είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Καταρχήν είναι αρχηγός κράτους, έτσι. Έχει τιμές αρχηγού κράτους. Ναι. Είναι ο αρχηγός όλης της Ορθοδοξίας. Είναι ένας πολύ μορφωμένος και καλλιεργημένος άνθρωπος παρά τα χρόνια του. Ξέρετε, μιλάει 7 γλώσσες. Και να πούμε ότι το 1900 καταρχήν είναι ο πρώτος εκκλησιαστικός ηγέτης, για να μιλήσω και για την αρμοδιότητά μου, έτσι, για τα διεθνή θέματα και για τη σχέση του έτσι με την Τουρκία. Το 1997 ο Αλ Γκορ, θυμάστε τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολήθηκε μετά με το περιβάλλον, τον είχε ονομάσει ο Πράσινος Πατριάρχης, The Green Patriarch. Γιατί ήταν ο πρώτος εκκλησιαστικός ηγέτης ο οποίος είχε ασχοληθεί με τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα είχε πάει και σε ένα συμπόσιο που είχε γίνει εμπλώς στον Αμαζόνιο, δηλαδή η δράση του είναι πάρα πολύ γνωστή. Και να πούμε εδώ ότι την Κυριακή θα πάει στη Λαμία, στη Μονή Αγάθωνος, όπου εκεί ο Μητροπολίτης Φιώτιδας θα τον βραβεύσει ακριβώς για αυτή την προσφορά του στο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα στο εξωτερικό. Να πούμε ότι εντάξει, κρατάει θερμοπύλες θα έλεγα εκεί που είναι στην Τουρκία. Είναι μια δύσκολη περιοχή. Θέλω να πω ότι η σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν δεν είναι κακή. Έτσι από ό,τι διαβάζω και παρακολουθώ τόσα χρόνια. Ναι. Όταν ορκίστηκε πρόσφατα ήταν από κάτω ακριβώς. Έτσι, στο πλάνο ήταν ο Ερντογάν, ναι. Και ήταν από κάτω ο Πατριάρχης. Έτσι, να πούμε επίσης. Παίζουν ρόλο αυτά. Πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε και τους Έλληνες οι οποίοι είναι στην Κωνσταντινούπολη. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Ήμβρο. Δεν έχουν μείνει πολλοί. Εντάξει, δεν μείναν πολλοί, αλλά αυτοί που μείναν είναι σημαντικοί. Μετά, να σας πω και κάτι άλλο. Ο Πατριάρχης γεννήθηκε στην Ήμβρο. Γι' αυτό και ξεκινάει και η ναυτική εβδομάδα από Δευτέρα που θα την εγκαινιάσει και είναι αφιερωμένη στην Ήμβρο. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με την Ήμβρο και με την Τέν. Εδώ αυτά ήταν δύο νησιά τα οποία βρίσκονται εκεί στα Δαρδανέλια. Αυτά τα νησιά ήταν ελληνικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά περάσανε στην Τουρκία μόλις χάσαμε με τη συνθήκη, δηλαδή με τη συνθήκη των Σευρών μας είχαν δώσει την Ήμβρο και την Τέν. Εδώ μετά όμως με τη συνθήκη της Λοζάνης, μόλις χάσαμε τη μικρασιατική καταστροφή, χάσαμε και την Ήμβρο και την Τένεδο και να πούμε εδώ και την αντιστοιχία. Τότε ας πούμε ήταν, να υποθέσουμε 7.000 κάτοικοι στην Ήμβρο, ήταν 200 Τούρκοι και 6.800 Έλληνες. Μετά ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ναι, είναι και έχει λίγους βέβαια. Η Τένεδος να πούμε θεωρείται η Μύκονος. Έτσι πηγαίνουν οι πολύ πλούσιοι Τούρκοι πλέον για διακοπές και τα λοιπά. Ποτέ η Τουρκία δεν σεβάστηκε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ποτέ δεν είχαν δει ότι έπρεπε να έχουν τα νησιά ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Δεν το σεβάστηκε όμως ποτέ. Δεν είχαν προνόμια οι Έλληνες. Δεν είχαν ούτε καν ελληνικά σχολεία. Τώρα τελευταία μπορούν να έχουν. Ναι. Επανέρχομαι πάλι στο θέμα του Πατριάρχη και στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα. Ναι, γιατί δεν θα έχουμε πατριάρχες σε λίγο χωρίς την σχολή της Χάλκης. Ακριβώς, και θα επαναλειτουργήσει. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Και υπάρχει και το ελληνικό σχολείο και με το ορφανοτροφείο. Ο πατριάρχης πρέπει να είναι Τούρκος πολίτης, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Και έχει υπηρετήσει και στον τουρκικό στρατό. Βεβαίως. Ναι. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται αλλιώς, όχι, δεν τον δέχονται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και είναι και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και Νέας Ρώμης, έτσι όπως ονομάζεται η Κωνσταντινούπολη, έτσι όπως την είχε ονομάσει έτσι ο Κωνσταντίνος, και βέβαια μετά πήρε το όνομά του προς τιμήν του, αλλά Νέα Ρώμη, γιατί εκεί ήθελε να μεταφέρει και την πρωτεύουσα. Τέλος πάντων, είναι πολλά και μεγάλα ανοιχτά τα ζητήματα. Είναι ένας Πατριάρχης ο οποίος έχει προσπαθήσει να ενώσει την Ορθοδοξία.
Ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε τώρα με την ανεξαρτοποίηση της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Υπάρχει ένα θέμα με το Πατριαρχείο της Μόσχας, πολύ τεταμένες σχέσεις. Βέβαια έχει προσπαθήσει πολλές φορές να ενώσει τον οικουμενικό ελληνισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το 2016 είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, αν θυμάμαι, στην Κρήτη, πολύ σημαντικό, κάτι που 50 χρόνια περίμεναν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες και το έκανε ο ίδιος. Και να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για την πόλη μας, να πούμε ότι εγκαινιάζεται το Δημοτικό Θέατρο, να δώσουμε τώρα, και τα εύσημα. Να έρθουμε τώρα και στα δικά μας. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό για τη Δημοτική Αρχή. Κοιτάξτε να δείτε, τα χρήματα είναι από την περιφέρεια. Δηλαδή πήγε και ο Δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε. Βεβαίως. Και έδωσε την πρόσκληση και μαζί με τον Δέσποτα, και τον με Μητροπολίτη Δημητριάδος. Και έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας και είναι, κύριε Θεοδόρου και κυρία Μπουροπούλου, πολύ σημαντικό που μετά από τόσα χρόνια λειτουργεί πάλι το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο είναι ένα κόσμημα. Αυτό κι αν είναι. Ήδη έχω παρακολουθήσει ήδη δύο παραστάσεις, δύο φορές στο ανοιχτό. Πήγα προχτές στο Μουσικό Σχολείο μια πανδεσία αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο και χτες πάλι το Λύκειο των Ελληνίδων. Και νομίζω το θέατρο, παρότι περιμέναμε τόσα χρόνια, μας αποζημίωσε και με την ευλογία του Πατριάρχη. Περιμέναμε θα πολλά. Όμως πολλά χρόνια. Πολλά περιμέναμε, γίνονται όμως πάρα πολλά έργα ήτανε στην πόλη. Ήταν πότε, 2008-2009 ναι, ήταν όταν έκλεισε. Περίπου. 15 χρόνια. Περίπου 15, πάντως αν το δείτε και μέσα, νομίζω εσείς πήγατε δημοσιογράφοι, είναι εξαιρετικό. Είναι, νομίζω, όπως ήταν. Είναι. Μετά το... Όχι, είναι πάρα πολύ όμως ωραίο είναι... και περιποιημένο. Όταν ήταν καινούριο τότε, όταν μπήκαμε πρώτη φορά με τον Κουντούρι. Τότε ήταν από τα καλύτερα μετά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έτσι λέγανε, και τώρα νομίζω είναι επάξια, είναι από τα καλύτερα πάλι, τουλάχιστον για επαρχία εκεί. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές μέσα, είναι το γνωστό θέατρο του Βόλου. Ναι, είναι όμως πολύ ωραίο, πώς να σας πω, είναι... Έτσι, και ακουστική έχει και δυνατότητες. Και ακουστική, βεβαίως, καταρχήν έχει ασφάλεια, διότι είχε πρόβλημα στατικότητας. Αυτό, λοιπόν, ναι, μας είχε ανησυχήσει πολύ. Αυτό τότε, είναι όταν το βασικότερο. Λύθηκαν αυτά τα και θέματα. Και ευχόμαστε να γίνουν πολύ μεγάλα και σημαντικά. Επίσης, να πούμε ότι θα εγκαινιάσει και τους. Το ξέρετε αναλυτικά το πρόγραμμα. Θα πάει και στο σπίτι των Ιώνων στη Νέα Ιωνία το Σάββατο. Σας φωνάξαμε σήμερα για να μας πείτε έτσι, για το πρόγραμμα. Κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή θα έρθει την Παρασκευή στον Άγιο Νικόλαο στις 6.30, μετά θα πάει στο Δημοτικό Θέατρο στις 8, μετά θα πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο, μετά το Σάββατο θα εγκαινιάσει το Βρεφονιπιακό Σταθμό στην Αγριά της Μητρόπολης, μετά θα ανέβει επάνω στα Μελισσάτικα στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, έχει εκεί κάποια πράγματα. Θα τιμηθεί ο Βολιώτης καρδιοχειρουργός, ο κύριος Ηλιόπουλος, θα πάρει το μεγάλο φύκιο του Πατριαρχείου, θα γίνει και εκεί η τελετή. Πολλά και σημαντικά θα γίνουν. Είναι για την πόλη μας, νομίζω, και ακούω ότι θα έρθουν και από άλλες πόλεις πολλοί κόσμος για να τον δει. Καταρχήν είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Έτσι, έχω διαβάσει. Τώρα, και έχω, ξέρετε, δεν τον έχω γνωρίσει. Έχουν πει ότι είναι πολύ απλός άνθρωπος, ότι ξέρετε, γνωρίζει... τι θέλω να δω τώρα. Θέλω να δω αν η αντιπολίτευση θα είναι στις εκδηλώσεις αυτές του Δημοτικού Μα, Συμβουλίου. Μα κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Δηλαδή θα γιατί... έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να δω αν θα είναι και ποιοι θα είναι. Ακούστε, κύριε Θεοδόρου, εγώ όπως ξέρετε υπήρξα και αντινομάρχης και νομαρχιακή σύμβουλος αντιπολίτευσης. Εγώ όταν γίνεται κάτι, στην νομαρχία βέβαια, όταν ίσχυε, μετά καταργήθηκε, ήρθε η περιφέρεια. Δεν διανοούμε να γίνεται κάτι για την πόλη και μου και να μην πηγαίνω. Έχετε κινηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, θα εντάξει, είναι θα είμαι υποψήφια. Ναι. Θέλω να σας πω, δεν το διανοούμε αυτό. Όταν γίνεται κάτι για το καλό της πόλης, υπάρχει θέμα. Καταρχήν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανεξάρτητη και ακομμάτιση. Δεν πρέπει όλες οι παρατάξεις να είναι εκεί. Μα λογικό δεν είναι, βεβαίως. Βεβαίως, εγώ αυτό δεν και το καταλαβαίνω. Και το κουκουέ πρέπει να έρθει. Μα όλοι πρέπει να έρθουν. Δεν το καταλαβαίνω. Έρχεται καταρχήν ο επικεφαλής. Πολύ θέλω να δω ποιοι θα είναι. Καταρχήν έρχεται ο επικεφαλής όλη τη Ορθόδοξη. Είναι ένα σημαντικό άτομο, είναι ένας αρχηγός κράτους, αλίμονο. Είναι ο πιο σημαντικός ηγέτης αυτή τη στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα η Ελλάδα με την Ορθόδοξη πίστη είναι συνυφασμένη. Πώς να το κάνουμε. Είναι και μια έμεση αποδοχή της Δημοτικής Αρχής όμως. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, μισό λεπτό τώρα. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχονταν υπουργοί και δεν πηγαίναν στο Δημαρχείο. Κακώς. Ναι, αλλά δεν πηγαίναν όμως. Κακώς. Και τώρα έρχεται ο Πατριάρχης και πάει στο Δημαρχείο. Ακούστε, προσπάθησαν δηλαδή, να γίνουν και διάφορα ευτράπελα και κάποιες επιστολές εστάλθηκαν. Δεν όσο διάολος κι αν είναι ο Δήμαρχος, ναι, ο Πατριάρχης πάει, ας πούμε.
Ακούστε, ο Δήμαρχος έχει κριθεί από το βολιώτικο λαό με πολύ υψηλά ποσοστά, κύριε Θεοδόρου, και θα κριθεί και στις προσεχείς εκλογές που θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Δήμαρχος θα επανεκλεγεί, διότι έχει κάνει έργο και αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος είναι ικανός να κάνει έργο στην πόλη μας. Δεν ψηφίζουμε ούτε για πρωθυπουργό, ούτε για κάποιον ο οποίος θα κάνει εξωτερική πολιτική. Και έχει αποδειχτεί ότι ο σημερινός Δήμαρχος, ο κύριος Μπέος, έχει πάρει άριστα στο θέμα των έργων και στο θέμα της διαχείρισης. Είναι έργα τα οποία έχουν βαλτώσει. Τι να σας πω, εκεί πέρα στην παράκαμψη της άλλης μεριάς, θυμάστε που όλη η κυκλοφορία στο Πήλιο γινόταν από ένα στενάκι, το θυμάστε αυτό, να σας το θυμίσω, από μια παραγκούλα. Είναι δυνατόν το Πήλιο, που είναι πρώτος τουριστικός προορισμός και βραβεύεται σε εκθέσεις όπως η Φιλοξένεια και παντού, να πηγαίνει, να γίνεται όλη η κίνηση του τουρισμού μέσα από εκείνο το στενάκι, και όμως αποδείχτηκε ότι την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Δήμαρχος ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Τι να πω, ακόμα και για τον γκαράζ της Φιλελλήνων, συνέχεια, πολύ μεγάλα. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, δεν το συζητώ. Δεν γίνονται όλα. Μετά μην ξεχνάμε ότι ο Καλλικράτης έκανε πόλεις τέρατα και δήμους τέρατα. Και σκεφτείτε και την γεωγραφική, έτσι, και την οικονομοτεχνική διαφορά που έχει, ας πούμε, ο κάτοικος στο Αηδίνι με τον κάτοικο στο κέντρο του Βόλου, με τον κάτοικο στα Χάνια, με τον κάτοικο στη Δράκια και στον Άγιο Λαβρέντι. Είναι πολύ διαφορετικές οι νοοτροπίες. Γιατί εγώ έχω διατελέσει και υποψήφια βουλευτής, και ο πατέρας μου ήταν βουλευτής, ξέρετε, και ξέρω τι νοοτροπίες. Άλλες απαιτήσεις έχει ο κόσμος στον Άγιο Λαβρέντιο και άλλες στο κέντρο του Βόλου. Είναι πολύ δύσκολο να παντρέψεις όλες αυτές τις νοοτροπίες και θέλει πολύ μεγάλη δουλειά, θέλει πολύ μεγάλο αγώνα, θέλει πολύ καλούς συνεργάτες που τους έχει ο Δήμαρχος, και αν με τιμήσουνε θα τον βοηθήσω και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θέλει πολύ καλούς συνεργάτες, διότι δεν μπορεί να είναι και να βλέπει παντού. Πάντως μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή, και δεν το λέω εγώ επειδή θα συμμετέχω, έχει πάρει άριστα. Έτσι, και το λέει ο κόσμος. Και ευλογίες την Παρασκευή. Βεβαίως. Και να υποδεχτούμε όλοι, διότι είναι ανοιχτό στον κόσμο, έχει κάνει πρόσκληση και ο Μητροπολίτης, να υποδεχτούμε όλοι με αγάπη και με σεβασμό τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Να περάσουν οι εκλογές και θα ήθελα πολύ να έρθετε να μαλώσουμε, γιατί έχω διαφορετική άποψη για το δικό δίκτυο του Πηλίου. Αλλά δεν είναι της ώρας. Δεν είναι της ώρας. Δεν είχε δίκιο ο κύριος Βελόπουλος. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε, γιατί το ξέρω καλά το θέμα, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελόπουλο.